έχουμε κοντά μας τον Ηλία Κονδύλη, αναπληρωτή καθηγητή πολιτικής υγείας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Κονδύλη, να σας καλωσορίσουμε. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα της πανδημίας? Να θυμίσω ότι διατρέχουμε, βρισκόμαστε στην 566η μέρα της επιδημίας, 89 εβδομάδες από την έναρξή της. Η χώρα ήδη από τα μέσα του Ιουλίου αντιμετωπίζει ένα τέταρτο επιδημικό κύμα, το οποίο προφανώς σχετίζεται με την τουριστική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Σας θυμίζω ότι η κυβέρνηση εκτιμούσε ότι το τέταρτο αυτό επιδημικό κύμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, αντιμετώπισε αυτό το τέταρτο επιδημικό κύμα σχεδόν 2-2,5 μήνες νωρίτερα και έχει να κάνει με τις επιλογές της, επιλογές οι οποίες ήταν πάντοτε όπως και πέρυσι το καλοκαίρι του 2020 σε όφελος του επιχειρηματικού κεφαλαίου στον χώρο και των μεταφορών και στον χώρο του τουρισμού. Βρισκόμαστε λοιπόν αντιμέτωποι με ένα τέταρτο επιδημικό κύμα, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες μοιάζει να έχει κάποια στοιχεία σταθεροποίησης. Η εκτίμηση πάντως όλων είναι ότι καθώς ανοίγουν μια σειρά από κοινωνικές δραστηριότητες, όπως σχολεία, πανεπιστήμια, δραστηριότητες σε κλειστούς χώρους, στην εστίαση, στην ψυχαγωγία, υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος για νέα του αναζωπήρωση. Το τέταρτο αυτό επιδημικό κύμα έχει τρία βασικά, θα έλεγα, χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η μεγάλη διασπορά της επιδημίας στην κοινότητα, πολύ μεγάλος αριθμός κρουσμάτων, 2.000 με 2.500 κρούσματα ημερησίως. Για να έχετε μια τάξη μεγέθους, είναι σχεδόν ο αριθμός των κρουσμάτων που βλέπαμε στην κορύφωση του δεύτερου επιδημικού κύματος τον Νοέμβριο του 2020. Φυσικά ο αριθμός των κρουσμάτων είναι πάντοτε συνάρτηση των διαγνωστικών τεστ των οποίων κάνουμε και τα οποία είναι κατά τη αυξημένα, αρκετά αυξημένα τώρα σε σχέση με τα προηγούμενα επιδημικά κύματα. Σε κάθε περίπτωση, εκτιμούμε ότι σήμερα υπάρχουν πάνω από 30 ως 35 χιλιάδες ενεργά κρούσματα στη χώρα, δηλαδή 30 με 35.000 νοσούντες οι οποίοι μεταδίδουν την νόσο. Άρα έχουμε να κάνουμε με ένα επιδημικό κύμα το οποίο έχει σημαντική διασπορά στην κοινότητα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι έχουμε μία αύξηση των νοσηλιών, των πιέσεων που δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, νοσηλιών οι οποίες παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση προς ώρα, σε σχέση με το δεύτερο και τρίτο επιδημικό κύμα. Και όσον αφορά τις σοβαρές νοσηλίες, αυτές αφορούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία ανεμβολίας τους ασθενείς. Και το τρίτο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του τέταρτου επιδημικού κύματος στη χώρα είναι ότι αυτό λαμβάνει η χώρα σε μια περίοδο όπου οι ρυθμοί εμβολιαστικής κάλυψης έχουν επιβραδυνθεί δραστικά. Ενδεικτικά να σας πω ότι ο κυλιόμενος εβδομαδιαίος μέσος όρος των εμβολιασμών τον Σεπτέμβριο δεν ξεπερνούσε τις 30.000 εμβολιασμούς κάθε μέρα, περίπου 70% λιγότερους από τους εμβολιασμούς που είχαμε στο πικ της περίοδου των εμβολιασμών τον Ιούνιο του 2021. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά, άρα είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι ερώδυνη, είναι μια κατάσταση με ένα σοβαρό τέταρτο επιδημικό κύμα, το οποίο χρειάζεται σχέδιο και γενικευμένες παρεμβάσεις, συνδυαστικές παρεμβάσεις, προκειμένου να ανασχεθεί. Σχολιάστε μας πώς βλέπετε το σχέδιο της κυβέρνησης για το άνοιγμα των σχολών και των σχολείων. Ναι, μέσα σε αυτό το πλαίσιο το οποίο περιέγραψα νωρίτερα, η κυβέρνηση επιχειρεί το άνοιγμα μια σειράς δραστηριοτήτων, των σχολείων, των πανεπιστημίων, το οποίο προφανώς είναι αναγκαίο. Αναφορικά τώρα με τα πανεπιστήμια, το σχέδιο της κυβέρνησης, αντίστοιχο με το σχέδιο που έχει στα σχολεία, είναι ότι ανοίγει τα πανεπιστήμια με διαζώσεις διδασκαλία, σε πλήρη πληρότητα, δηλαδή των αμφιθεάτρων και των εργαστηρίων, και το βασικό της σχέδιο είναι το κυνήγι των ανεμβολίαστων, δηλαδή μια ελεγκτική προσέγγιση, όπου πρακτικά βασικό της μέτρο είναι η επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού, δηλαδή να εντοπίσει τους ανεμβολίαστους. Οι ανεμβολίαστοι εναλλακτικά θα πρέπει να προσκομίζουν self-test, τα οποία θα κάνουν 2 φορές την εβδομάδα με ίδια δαπάνη. Και πέραν αυτού, ουδέν. Καθώς ξεδιπλώνεται το σχέδιο της κυβέρνησης, βλέπουμε ότι πρόσφατη εγκύκλειος του Υπουργείου Παιδείας δίνει δε τη δυνατότητα στις Πρετανικές Αρχές δια απευθείας αναθέσεων, δια εργολαβίας, δηλαδή outsourcing, εκχώρηση υπηρεσιών εν μέσω πανδημίας, τους δίνει το δικαίωμα να προσλάβουν ιδιωτική φύλαξη προκειμένου να αναλάβει το ρόλο ελέγχου
των πιστοποιητικών εμβολιασμού, υποπτευόμαστε κιόλας ότι σε δεύτερο χρόνο το ρόλο αυτό του ελέγχου των πιστοποιητικών εμβολιασμού θα το αναλάβει η πανεπιστημιακή αστυνομία, όταν και εφόσον η κυβέρνηση επιχειρήσει να υλοποιήσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Σε κάθε περίπτωση, το σχέδιο της κυβέρνησης είναι ένα σχέδιο το οποίο επικεντρώνει στο ζήτημα των ελέγχων των πιστοποιητικών εμβολιασμού, ζητά διαγνωστικά τεστ μόνο από τους ανεμβολίαστους ασθενείς, χωρίς να λαμβάνει οποιοδήποτε άλλο μέτρο, και εν μέσω πανδημίας το όλο αυτό το σχέδιο το υλοποιεί, υλοποιώντας και την ατζέντα της ιδιωτικοποίησης. Οφείλω να πω ότι το σχέδιο αυτό της κυβέρνησης εκτιμούμε, αυτή η επικέντρωση σε ελεγκτικούς μηχανισμούς χωρίς να συνδυάζεται με άλλα μέτρα δημόσιας υγείας, θα οδηγήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες σε έξαρση της επιδημίας στο Πανεπιστήμιο, και αναπόδραστα, διότι δεν θα έχουμε άλλη επιλογή, θα επανέλθουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε εξαποστάσεως διδασκαλία, με ό,τι αυτό συνέπειες έχει και στην ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών, αλλά και στην αξιοπιστία των πτυχίων των οποίων χορηγούμε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πόρισμα του ΕΣΔΕΠ που κατατέθηκε, του ενιαίου συλλόγου ΔΕΠ, για την υγειονομικά ασφαλή και διαζώσεις επαναλειτουργία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το τρίτο σε σειρά. Τι ακριβώς προτείνει? Ναι, η Επιτροπή του ΕΣΔΕΠ, του ενιαίου συλλόγου ΔΕΠ, και συγκεκριμένα η Γενική της Συνέλευση, από εκεί ορίστηκε η Επιτροπή, λειτουργεί τους τελευταίους 6 μήνες, έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα 3 πορίσματα, το πρώτο ήταν τον Μάρτιο, το δεύτερο τον Απρίλιο, και τώρα είναι το τρίτο πόρισμα το οποίο δίνουμε στην δημοσιότητα. Τα δύο προηγούμενα αγνοήθηκαν και από τις Βρετανικές Αρχές και φυσικά από το Υπουργείο Παιδείας. Να πω πριν πω για την πρόταση του ΕΣΔΕΠ ότι το σχέδιο της κυβέρνησης για το άνοιγμα των πανεπιστημίων φαίνεται να αγνοεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε μετά από την επικράτηση της μετάλλαξης Δέλτα ως κυρίαρχο στέλεχος, το οποίο προκαλεί, σέρνει την επιδημία στην κοινότητα. Το πρώτο στοιχείο το οποίο φαίνεται να αγνοεί το σχέδιο της κυβέρνησης, δεν είναι ότι δεν το γνωρίζει, απλά το παραβλέπει, είναι το γεγονός ότι τα εμβόλια, παρόλο το γεγονός ότι διατηρούν υψηλή αποτελεσματικότητα εναντίον της νόσησης, θεωρούμε ότι από τους εμβολιασμένους οι οποίοι θα έρθουν σε επαφή με τον ιό, το 60-80% ανάλογα με τη μελέτη και το εμβόλιο δεν θα νοσήσει, και πόσο δε μάλλον δεν θα νοσήσει βαριά, άρα τα εμβόλια διατηρούν την αποτελεσματικότητά τους εναντί του εμβολίου, της μετάλλαξης Δέλτα. Παρόλα αυτά η αποτελεσματικότητά τους είναι συγκριτικά μικρότερη σε σχέση με την προηγούμενη μετάλλαξη του ιού. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο αγνοεί το σχέδιο της κυβέρνησης είναι ότι το 12-40% των εμβολιασμένων, οι οποίοι θα έρθουν σε επαφή με τον ιό και θα νοσήσουν κατά κανόνα ήπια, θα μεταδώσουν την νόσο με την ίδια ένταση που θα τη μεταδώσουν και οι ανεμβολίαστοι νοσούντες. Άρα οι εμβολιασμένοι μπορεί να νοσήσουν σε πολύ μικρότερα ποσοστά σε σχέση με τους ανεμβολίαστους, αλλά όταν θα νοσήσουν, εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι μεταδίδουν με την ίδια ένταση. Υπό το πρίσμα αυτών των επιστημονικών δεδομένων, οποιοδήποτε σχέδιο το οποίο επικεντρώνει σε κατασταλτικού τύπου μέτρα μόνο στους ανεμβολίαστους, χωρίς να συνδυάζει αυτά τα μέτρα με μέτρα επιτάχυνσης των ρυθμών εμβολιαστικής κάλυψης και με μέτρα ελέγχου της διασποράς της επιδημίας στην κοινότητα, ένα τέτοιο σχέδιο οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια. Υπάρχουν μελέτες που εκτιμούν ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσα σε 3 μήνες, δηλαδή το σύνολο σχεδόν των ανεμβολίαστων και 12-40% των εμβολιασμένων της πανεπιστημιακής κοινότητας να κολλήσουν. Είναι πάντως σίγουρο με μαθηματική ακρίβεια ότι θα οδηγήσει σε έξαρση της επιδημίας. Τώρα, σε απάντηση σε αυτό το σχέδιο, η διαρκής αυτή επιτροπή του ενιαίου συλλόγου μελών ΔΕΠ έχει διατυπώσει ένα συνεκτικό πλαίσιο μέτρων, το οποίο κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι αυτό που λέμε οι πολιτικές ενίσχυσης της ζήτησης των εμβολίων, δηλαδή στην ουσία διευκολύνει στον πληθυσμό στο να προσέλθει
για εμβολιασμό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του Πανεπιστημίου, το αυτονόητο μέτρο είναι δημιουργία ενός εμβολιαστικού κέντρου μέσα στο Πανεπιστημιακό κάμπους, δηλαδή το εμβόλιο να είναι εκεί που ο φοιτητής κινείται, σπουδάζει, ζει, συναναστρέφεται με τους συμφοιτητές του, να διευκολύνεις δηλαδή τη ζήτηση, και ταυτόχρονα πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτές τις γενικευμένες καμπάνιες και να περάσουμε σε στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης των φοιτητών, συζήτησης μαζί τους, κατανόησης των φόβων ή των δυσκολιών που έχουν να προσεγγίσουν το εμβόλιο. Αναφέρομαι για το κομμάτι των φοιτητών που δεν έχει εμβολιαστεί ή των εργαζόμενων που δεν έχει εμβολιαστεί. Άρα πολιτικές οι οποίες ξεπερνούν την υποχρεωτικότητα, τους εξαναγκασμούς, αλλά αντιθέτως επικεντρώνουν στο πώς θα αυξήσεις τη ζήτηση για τα εμβόλια, διευκολύνοντας την πρόσβαση στο εμβόλιο και συζητώντας, κατανοώντας τις δυσκολίες ή τους φόβους, τους δισταγμούς στους οποίους έχει ο πληθυσμός στο να κάνει το εμβόλιο. Δεύτερος άξονας είναι ότι τα εμβόλια έχουν αποτελεσματικότητα, υψηλή αποτελεσματικότητα, αλλά δεν είναι τέλεια εργαλεία, έτσι όπως εξήγησα νωρίτερα. Υπ' αυτή λοιπόν την έννοια είναι επιτακτική ανάγκη να συνδυαστούν με μέτρα, γενικευμένα μέτρα δημόσιας υγείας, πρόληψης της μετάδοσης της νόσου, όχι μόνο στους εμβολιασμένους, αλλά όχι μόνο στους ανεμβολίαστους, αλλά και στους εμβολιασμένους, στο σύνολο δηλαδή της πανεπιστημιακής κοινότητας, χωρίς διακρίσεις, χωρίς. Τέτοια μέτρα δημόσιας υγείας είναι καταρχάς τα μέτρα πρόληψης και μείωσης της σωματικής επαφής, δηλαδή μέτρα πρόληψης και σωματικής αποστασιοποίησης, φυσικής αποστασιοποίησης εντός του κάμπους, και αυτά προϋποθέτουν γενικευμένη χρήση της μάσκας, τήρηση των αποστάσεων, εξασφάλιση όλων των αναγκαίων αιθουσών ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις. Αν χρειάζονται πρόσθετες αίθουσες, έπρεπε εδώ και μήνες να έχουν ανεβρεθεί αυτές οι αίθουσες. Απολίμανση του αέρα με αντίστοιχες συσκευές απολίμανσης, αερισμός των αιθουσών, πρόσληψη αναγκαίου διδακτικού προσωπικού για ολιγομελή τμήματα, πρόσληψη αναγκαίου προσωπικού για καθοριότητα και απολίμανση των επιφανειών. Άρα αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι η επιδημιολογική επιτήρηση. Κυρία Γραβαλά, σκεφτείτε το. Διανύουμε, έχουν περάσει 89 μέρες από την έναρξη της επιδημίας. Το Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη είναι ένας τεράστιος οργανισμός, στον οποίο δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συναντιούνται, πολλές φορές μέσα σε κλειστούς χώρους. Έτσι. Σε αυτόν τον χώρο μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού, δεν υπάρχει μόνιμο κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, το οποίο θα αναλάβει να κάνει δωρεάν διαγνωστικούς ελέγχους στο σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το αυτονόητο είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει κλιμάκιο του ΕΟΔΗ μέσα στο Πανεπιστημιακό Κάμπους, το οποίο θα αναλάβει σε καθημερινή βάση να κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους, τους ασυμπτωματικούς που λέμε, στον ασυμπτωματικό πληθυσμό, το λεγόμενο screening, ανεμβολίαστους και μη, να είναι ένα σημείο στο οποίο αυτός ο οποίος θα εμφανίσει συμπτώματα να μπορεί να πάει να κάνει δωρεάν τεστ, το λεγόμενο testing, και να υπάρχει και το κλιμάκιο το οποίο θα αναλάβει σε κάθε περιστατικό που θα έχεις θετικό κρούσμα να εχνηλατεί εξαντλητικά τις επαφές του. Αυτός ο συνδυασμός μέτρων, μέτρων πρόληψης, φυσικής αποστασιοποίησης, επιδημιολογικής επιτήρησης, αλλά και μέτρα αποστασιοποίησης, για παράδειγμα, αύξηση των δρομολογίων του ΑΣΤ από και προς την Πανεπιστημιούπολη. Αυτό το πλέγμα μέτρων σε συνδυασμό με τις πολιτικές ενίσχυσης της ζήτησης των εμβολίων, το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι μπορεί να επιτρέψει στο Πανεπιστήμιο να γυρίσει σε διαζώσεις διδασκαλία, διατηρώντας τη διασπορά της επιδημίας μέσα στο Πανεπιστημιακό κάμπους σε χαμηλά επίπεδα. Η κυβέρνηση λέει ότι ακούει τους ειδικούς. Η πρόταση συγκεκριμένη κατατέθηκε. Ναι, η κυβέρνηση λέει ότι ακούει τους ειδικούς, αλλά υλοποιεί πολιτικές μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, πολιτικό πλαίσιο, θέτει δηλαδή προαπαιτούμενα, οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά προαπαιτούμενα, και μέσα σε αυτά λέει ότι ακούει τους επιστήμονες. Η πρόταση αυτή, όπως είπα και εισαγωγικά, είναι η τρίτη, αν θέλετε, επικαιροποίηση της πρότασης του ΕΣΔΕΠ στα σημερινά δεδομένα. Από όσο γνωρίζω, κατατέθηκε και με αναφορά στο Κοινοβούλιο, δηλαδή είναι σε γνώση και του Υπουργείου Παιδείας, φυσικά και των Βρετανικών Αρχών, και στις τρεις περιπτώσεις οι συγκεκριμένες προτάσεις αγνοήθηκαν. Παρόλο το γεγονός ότι, αν θέλετε, έτυχαν
μεγάλης αποδοχής από το φοιτητικό κίνημα. Δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι ανά την Ελλάδα τις υιοθέτησαν, αντίστοιχοι σύλλογοι μελών ΔΕΠ ανά την Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, ήταν προτάσεις οι οποίες περπάτησαν, έπεισαν την πανεπιστημιακή κοινότητα και αποτέλεσαν κομμάτι, ενσωματώθηκαν στις διεκδικήσεις και του φοιτητικού κινήματος και του ζωντανού πανεπιστημιακού κινήματος στους τελευταίους 6 μήνες. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που η κυβέρνηση δεν δίνει στοιχεία ή δεν ακούει. Ναι, αυτό δεν είναι καινούριο. Είναι ενδεικτικό, για παράδειγμα, ότι τώρα η κυβέρνηση επιχειρεί το άνοιγμα, την επιστροφή στην διαζώσιμη διδασκαλία στα πανεπιστήμια, επικαλούμενη ποσοστά εμβολιασμού των φοιτητών, των εργαζόμενων και των μελών ΔΕΜ και του διδακτικού προσωπικού. Ποσοστά εμβολιασμού τα οποία αγγίζουν το 70% για τους φοιτητές και στην περίπτωση των μελών ΔΕΜ ξεπερνούν το 90%. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύτηκαν στην Καθημερινή, χωρίς να αναφέρεται η πηγή αυτών των στοιχείων. Η Επιτροπή του Ενιαίου Συλλόγου ΔΕΠ εξέτασε τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν μπορέσαμε να διασταυρώσουμε την πηγή αυτών των στοιχείων. Αντιθέτως, το μόνο επίσημο στοιχείο το οποίο έχουμε είναι τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, βάσει των οποίων στην ηλικιακή ομάδα 18 ως 24 ετών, που είναι οι φοιτητές μας, τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης δεν ξεπερνούν το 45% και αν συνυπολογίσει κανείς και τα ραντεβού του επόμενου 15ήμερου, δεν θα ξεπεράσουν το 47%. Άρα μοιάζει το σχέδιο της κυβέρνησης να στηρίζεται σε στοιχεία τα οποία μάλλον δεν το γνωρίζουμε, είναι προς διασταύρωση. Μάλλον υπερεκτιμούν τα επίπεδα εμβολιαστικής κάλυψης εντός του πανεπιστημιακού κάμπους. Μένει να το αποδείξει. Μακάρι να είναι έτσι, έτσι, για να μην προς αποφυγεί οποιασδήποτε παρεξήγηση. Μακάρι να είναι τόσο υψηλά. Αλλά δεν μπορεί κανείς να σχεδιάζει το άνοιγμα κοινωνικών δραστηριοτήτων βασιζόμενο στα στοιχεία, των οποίων η πηγή δεν έχει ακόμη ούτε δημοσιοποιηθεί ούτε διασταυρωθεί. Θέλω να επανέλθουμε στο ζήτημα που θέσατε και νωρίτερα όσον αφορά τις εργολαβίες που παραχωρεί των πιστοποιητικών ελέγχων η κυβέρνηση σε ιδιωτικές εταιρείες. Φοβάστε ότι θα υπάρξει και συνέχεια? Όχι. Αυτή ήταν μια ατζέντα της κυβέρνησης η οποία εξελίσσεται από την αρχή της επιδημίας. Οφείλω δε να ομολογήσω ότι δεν αποτελεί πρωτοτυπία της ελληνικής κυβέρνησης. Σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο οι κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν την επιδημία ως μια ευκαιρία για την αυξημένη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα σε τομείς δραστηριότητας όπου παλιότερα το επιχειρηματικό κεφάλαιο δεν είχε επενδύσει ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είχε τόσο μεγάλη διείσδυση. Σας θυμίζω ότι στη χώρα μας από την αρχή της επιδημίας η κυβέρνηση ακολούθησε με ένα πλαίσιο στο οποίο με νομοθετικές ρυθμίσεις, όπου ξεκίνησε να αγοράζει, να ψωνίζει υπηρεσίες υγείας από τον ιδιωτικό τομέα, να εκχωρεί δηλαδή λειτουργίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας στον ιδιωτικό τομέα. Υπολογίζεται, και αυτά είναι επίσημα στοιχεία, ότι μόνο για υπηρεσίες τις οποίες αγοράζει από τις ιδιωτικές κλινικές κατά τη διάρκεια της επιδημίας διοχέτευσε πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ για αγορά υπηρεσιών από τις ιδιωτικές κλινικές. Το σχέδιο της κυβέρνησης από την αρχή της επιδημίας ήταν να διατηρήσει τον ιδιωτικό τομέα υγείας, τον ιδιωτικό κερδοσκοπικό τομέα υγείας ως μια COVID-free ζώνη, δηλαδή μια ζώνη η οποία δεν θα ασχοληθεί καθόλου με την επιδημία. Το βάρος της επιδημίας, αντιθέτως, καλείται να το σηκώσει, να το αναλάβει αποκλειστικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο δημόσιος τομέας. Ο ιδιωτικός τομέας παραμένει λοιπόν μια COVID-free ζώνη. Σας θυμίζω ότι πρακτικά στις 89 εβδομάδες της επιδημίας μόλις 7 ιδιωτικές κλινικές σε σύνολο 140 ενεπλάκησαν στην νοσηλεία COVID-19 ασθενών. Και αυτό είναι υποαίρεση ακόμη και αυτό, αν και ακόμη και αυτές οι 7 κλινικές αντιμετώπισαν περιστατικά. Το σχέδιο λοιπόν της κυβέρνησης ήταν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το Δημόσιο Σύστημα Υγείας να σηκώσει το βάρος της επιδημίας και ο ιδιωτικός τομέας υγείας ως μια COVID-free ζώνη να συνεχίσει το business as usual, δηλαδή να συνεχίσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα, αντιμετωπίζοντας non-COVID περιστατικά, πάντοτε με ευθεία χρηματοδότηση και αποζημίωση από το δημόσιο τομέα. Η τάση αυτή του διατηρούμε τον ιδιωτικό τομέα σαν μια
Δεν τον εμπλέκουμε να μην βρωμήσει τα χέρια του, να μην λερώσει τα χέρια του με την επιδημία, δεν ήταν μια τάση που εμφανίστηκε μόνο στην Ελλάδα. Αντίστοιχα σε όλο τον κόσμο, στην Ιταλία, στην Ιρλανδία, στην Ισπανία, στην Αφρική, στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλο τον κόσμο η ίδια τακτική. Χρησιμοποιήθηκε η επιδημία ως μέσο, ως μια ευκαιρία για να εμπλέξουμε ακόμη περισσότερο τον ιδιωτικό τομέα σε τομείς δραστηριότητας όπου είχε ήπια επενδυτική δραστηριότητα, να τον διευκολύνουμε ώστε να αναπτύξει ακόμη περισσότερο, να διοχετεύσει δηλαδή συσσωρευμένα κεφάλαια τα οποία ήδη είχε από την εποχή της κρίσης και να τα επενδύσει σε αυτούς τους τομείς. Άρα αποστηρώθηκε. Εντελώς αποστηρώθηκε. Οφείλω δε να σας πω, συνεχίζοντας και το προηγούμενο, ότι πέρα από τα ζητήματα της νοσηλείας, κατά τη διάρκεια της επιδημίας παρατηρήθηκε και μία αύξηση της ιδιωτικής δραστηριότητας σε τομείς της υγείας, οι οποίοι, αν θέλετε, στο παρελθόν δεν προσέλκυαν επενδύσεις από το επιχειρηματικό κεφάλαιο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γεγονός ότι ο ιδιωτικός τομέας σε παγκόσμιο επίπεδο κατά τη διάρκεια της επιδημίας άρχισε να επενδύει μεγάλα ποσά προκειμένου να αναλάβει υπηρεσίες όπως ήταν το τέστινγκ, ο διαγνωστικός δηλαδή έλεγχος των περιστατικών, tracing δηλαδή η χνηλάτιση των περιστατικών. Σας θυμίζω ότι στη Μεγάλη Βρετανία μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες όπως η Serco ανέλαβαν εργολαβικά για το NHS, την Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, την ιχνηλάτιση, τον διαγνωστικό έλεγχο και την ιχνηλάτιση των COVID περιστατικών. Άρα ο ιδιωτικός τομέας κατά τη διάρκεια της επιδημίας άρχισε να επενδύει και σε τομείς που παλιότερα δεν είχε δραστηριότητα, όπως ήταν ο διαγνωστικός έλεγχος λοιμωδών νοσημάτων, η ιχνηλάτιση των λοιμωδών νοσημάτων, η διαχείριση μεγάλων δεδομένων υγείας σχετικά με τα αποτελέσματα αυτών των διαγνωστικών ελέγχων. Σας θυμίζω το συμβόλαιο της Palantir, γνωστή αμερικάνικη εταιρεία η οποία είχε εμπλακεί και σε σκάνδαλο τότε στις εκλογές του Τραμπ, η οποία έφτασε μέχρι και στην Ελλάδα. Έτσι, η οποία Palantir ανέλαβε την διαχείριση όλων των δεδομένων των διαγνωστικών ελέγχων στη Μεγάλη Βρετανία και επιχείρησε να κάνει και αντίστοιχο συμβόλαιο με την ελληνική κυβέρνηση, άγνωστους όρους. Είναι άγνωστοι οι όροι αυτών των συμβολέων. Άρα, για να συνοψίσω, ναι, κατά τη διάρκεια της επιδημίας, οι κυβερνήσεις όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο αντιμετώπισαν την επιδημία ως μια ευκαιρία για εμβάθυνση της ιδιωτικοποίησης, για διευκόλυνση της ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και της υπάρχουσας, αλλά και να δημιουργήσουν, ναι, αν θέλετε, χώρους για επέκτασή της σε τομείς που παλιότερα δεν είχε τέτοια δραστηριότητα. Κύριε Κονδύλη, τι έπρεπε τελικά να γίνει και η κυβέρνηση δεν το έκανε, γιατί λέει ότι ό,τι μπορούσε το έκανε. Η επιδημία, η σημερινή επιδημία διαδραματίζεται, συνάντησε αν θέλετε ένα συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτικό σχηματισμό. Έχει όνομα αυτός ο κοινωνικοπολιτικός σχηματισμός, ονομάζεται καπιταλισμός και θα έλεγα ότι τα συμπτώματα τα οποία βλέπουμε κατά τη διάρκεια της επιδημίας, της πανδημίας, δηλαδή, για παράδειγμα, η αδυναμία του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος να ελέγξει την επιδημία εν τη γενέση της. Ξεκίνησε ένα επιδημικό φαινόμενο σε μια απομακρυσμένη πόλη της Κίνας. Η αδυναμία του παγκόσμιου συστήματος να ελέγξει αυτό το τοπικό φαινόμενο από το να μετατραπεί σε ένα παγκόσμιο πρόβλημα είναι και αυτό σύμπτωμα του καπιταλισμού. Η αδυναμία του συστήματος να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικό τρόπο την νοσηρότητα που προκύπτει από την επιδημία είναι και αυτό σύμπτωμα του καπιταλισμού. Η αδυναμία σήμερα του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος να εξασφαλίσει επαρκή εμβόλια για το σύνολο του παγκόσμιου πληθυσμού είναι και αυτό σύμπτωμα του καπιταλισμού. Άρα θα έλεγα, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, ότι με δεδομένη τη σημερινή συνθήκη, δεδομένο το σημερινό κοινωνικοπολιτικό σχηματισμό, η διαδρομή της πανδημίας που βλέπουμε ήταν μάλλον αναπόφευκτη. Υπάρχει τελικά εναλλακτική λύση? Θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά τα πράγματα? Ρωτάτε αν υπάρχει εναλλακτική λύση. Στη ζωή πάντοτε υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, δεν υπάρχουν μονόδρομοι, αλλά αυτά προϋποθέτουν, τέτοιες εναλλακτικές λύσεις προϋποθέτουν άλλες προτεραιότητες, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές προτεραιότητες,
σε σύγκρουση με τις κυρίαρχες σήμερα. Θα έλεγα λοιπόν ότι εναλλακτικές υπάρχουν και εναλλακτικά, αν θέλετε, και τοπικά παραδείγματα πετυχημένης διαχείρισης της πανδημίας υπάρχουν εν μέσω του καπιταλισμού. Αναφέρομαι, χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η περίπτωση της Κούβας, όπου όταν προτεραιοποιείς, όταν θέτεις πολύ υψηλά την υγεία του πληθυσμού, όταν το σύνολο της οικονομίας υπηρετεί τις ανάγκες των πολλών, ναι, μπορείς να εξασφαλίσεις, ναι, μπορείς να διαχειριστείς επιδημικά τέτοια φαινόμενα με αποτελεσματικό τρόπο, διατηρώντας σε πολύ χαμηλά επίπεδα και την εξάπλωση αυτών των επιδημικών φαινομένων, αλλά και στο να διαχειριστείς αποτελεσματικά τις όποιες υγειονομικές, κοινωνικές και οικονομικές τους συνέπειες σε όφελος των πολλών και όχι των λίγων. Κύριε Κονδύλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.